Είναι μαζί μας ο κύριος Κολάτος να μας πει κάποια πράγματα. Δεν προσβάλλει την Καλησπέρα σας. Ακρόπολη, έχει μια Ακρόπολη και μια γερμανική μπότα που πατάει την Ακρόπολη. Και δίπλα στην μπότα είναι το σύμβα, το αγγελωτό σταυρός. Γιατί θυμόσαν οι Γερμανοί απέναντι? Γιατί συνεχίζουν την πολιτική του Χίτλερ. Εγώ χάρηκα πολύ για το θυμό τους. Γιατί παραδέχονται ότι είναι συνεχιστέ της χιτλερικής πολιτικής. Ότι όμως ο Χίτλερ πάτησε την Ακρόπολη και έβαλε τον αγγελωτό σταυρό στην Ακρόπολη, αυτό παρακάνουν ξανά αυτοί. Και να πάω στο διάλογο, την βαρέθηκα. Και στο σπίτι μου βάζω ό,τι θέλω. Πώς είστε τώρα, πού είσαστε τώρα? Είμαι στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Και τι γίνεται, τι πρόκειται να γίνει? Περιμένω, γράφουν τέτοιο ότι γράφουν και περιμένω από εσείς εισαγγελές, η κυρία εισαγγελές θα κάνει. Αν θα με κρατήσει ή αν θα με αφήσει. Εμείς σας έχουμε πρωτοσέλιδο εδώ στη ζούγκλα για να τα βλέπουμε όλα, για να τα λέμε όλα. Σας ευχαριστώ, γιατί είναι ντροπή να είναι να κινητοποιηθούν 10 στις φύλακες τόσο κόστος για χωρίς λόγο. Εσείς βέβαια δεν ξέρατε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εσείς θέλατε να εκφράσετε όλο αυτό, όλη αυτή την αντίθεση. Ξέρετε κάτι, η γερμανική πρεσβεία θέλει να κάνει το νόμο στον δρόμο μου. Όταν είχαμε κάνει το ένα δρόμενο στη γερμανική πρεσβεία με τον Χίτλερ που χορεύει με τη Μέρκελ, πάλι είχαν ενοχληθεί η γερμανική πρεσβεία και το είχε γεμίσει το δρόμο στις φύλακες Έλληνες. Λοιπόν, δεν αφού και σου πει η γερμανική πρεσβεία ελέγχει την Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και εμείς οι Έλληνες τρέχουμε και γίνομαστε κομπάρες των Γερμανών. Κανείς δεν το καταλαβαίνει, είμαστε όλοι σύμφωνοι μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα είμαστε κοντά σας. Να σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Μάικ Χριστού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.